Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις τραγικές στιγμές που περνάει ο δοκιμαζόμενος παλαιστινιακός λαός αυτές τις μέρες, τούτες τις ώρες. Δολοφονούν το λαό της Παλαιστίνης. 70 νεκροί, 335 τραυματίες. Πρόκειται για ένα νέο έγκλημα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Το ΚΚΕ στέκεται πάντα και τώρα αλληλέγγυο στον ιερικό λαό της Παλαιστίνης. Καταγγέλουμε τη στάση της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει αυτή την επικίνδυνη πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά με τελευταία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για αναβάθμιση της συνεργασίας με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή με συνεχείς ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Σε μία μάλιστα ντροπιαστική ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις που θα τις ζήλευε και το State Department, όχι μόνο δεν βρήκε να πει ούτε λέξη για τις φωνικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ που έχουν προκαλέσει αυτούς τους δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, αλλά αντιθέτως μιλάει ανοιχτά και ξεδιάντροπα για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ ούτε κουβέντα για το ρόλο του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσα να είναι αθώες περιστερές. Τι κάνει όμως? Παραπέμπει το νέο αυτό έγκλημα απλά σε μια πολιτική ενός κάποιου ακροδεξιού του Νετανιάχου, με τον οποίο μάλιστα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε business όταν ήταν στην κυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια. Τόσο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ακολουθούν μια πολιτική αναβάθμιση των σχέσεων με το κράτος δολοφόνο. Για ποιον? Για τα συμφέροντα των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της αστικής τάξης. Πλήρη αδιαφορία στο αίτημα μάλιστα για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα αυτή η επικίνδυνη πολιτική αναβάθμισης της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, που δίνει άλοθη στα εγκλήματα σε βάρος ενός ολόκληρου λαού που διεκδικεί το στοιχειώδες δικαίωμα απέναντι στην επικίνδυνη πολιτική του Ισραήλ για προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη και για τη συνέχιση της κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη. Πάντα ο ελληνικός λαός έτρεφε και τρέφει διαχρονικά αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αναγνώριση αυτού του κράτους από τη χώρα μας, αξιοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 2015. Και καλούμε το λαό, την νεολαία, να πάρει μαζικά μέρος στα αντιπεριαλιστικά συλλαλητήρια που οργανώνονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να τερματιστούν αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις. Η στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα στους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς το κάνουν και εντός της χώρας, δεν το κάνουν μόνο έξω. Δηλαδή να στηρίξουν την εχώρια αστική τάξη για τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. Από τη μια η θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου από κλειδονισμούς σε συνθήκες κρίσης, αλλά και νέες ανακεφαλαιοποιήσεις ως συνέχεια των τριών προηγούμενων ανακεφαλαιοποιήσεων, 44 δις το σύνολο, που άρπαξαν όλες οι κυβερνήσεις από τον ιδρώτα τους μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης, των εργαζομένων, και απλόχερα τα έδωσαν στους τραπεζίτες. Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να ρυθμίσει τέτοια ζητήματα με πρόσχημα τη διασφάλιση τάχα των καταθέσεων. Μήπως σας έπιασε ο πόνος για να διασφαλίσετε τις καταθέσεις των εργαζομένων? Και ποιες καταθέσεις? Αυτές που έγιναν, που έκαναν μάλλον φίλο και έκαναν φτερά στο εξωτερικό με νόμιμους ή παράνομους τρόπους? Αυτών που σήμερα δεν υπάρχουν, των λαϊκών δηλαδή αποταμιεύσεων? Όχι βέβαια. Σκοπός της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
συζητάμε σήμερα δεν είναι η προστασία των λαϊκών οικοκυριών, αλλά η επιβολή ομοιόμορφων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον ανταγωνισμό των τραπεζών και κυρίως την ομαλή λειτουργία της ενιαίας καπιταλιστικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος επομένως είναι τα συμφέροντα του τραπεζικού κεφαλαίου και όχι η προστασία των λαϊκών αποταμιεύσεων. Μπορεί τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου αναφορικά με τη λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να προβλέπουν ένα περίπλοκο πλέγμα τεχνικών διατάξεων που δεν νομίζω τουλάχιστον εμείς να πούμε σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης, αλλά αναδεικνύουμε και αυτό κάνουμε την πολιτική ουσία των βασικών επιδιώξεων αυτών των διατάξεων και την ενσωμάτωση των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε τη στήριξη των τραπεζών, νέα ισχυρά όπλα στην εργοδοσία για να τσακίσει τους εργαζόμενους στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα με την επίκληση των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών για λογαριασμό των ενεργειακών κολοσσών, στις μεταφορές, τους μεγαλοξενοδόχους και από την άλλη δεκάωρη δουλειά με το πιστόλι στον κρόταφο των εργαζομένων για τις ατομικές συμβάσεις, αύξηση των υπεροριών, επέκταση και μονιμοποίηση της τηλεργασίας, κατάργηση σε ακόμα περισσότερους κλάδους της κυριακάτικης αργίας, μέχρι και κατάργηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, χτύπημα παραπέρα της απεργίας, σε διωγμό η συνδικαλιστική δράση. Αυτές οι κατάπτυστες διατάξεις του νομοσχεδίου της ντροπής που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Εργασίας είναι ακόμη χειρότερες από όσες είχε διαρρεύσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση στην κυριολεξία έχει κηρύξει τον πόλεμο στην εργατική τάξη. Και αυτή η πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Η πρώτη απάντηση είναι σήμερα στις 7 το βράδυ στα Προπύλαια, σε όλη τη χώρα. Μια ιστορική κατάκτηση της εργατικής τάξης για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος καταργείται. Μας επιστρέφεται 101 χρόνια πίσω στο 1920 όταν πρωτοκαθιερώθηκε το 8ωρο στη χώρα μας και 135 χρόνια πίσω όταν την 1η Μάη του 1886 οι εργάτες του Σικάγου ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας την 8ωρη εργασία και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερη σκέψη για τους εργαζόμενους. Αυτό το τερατούργημα πρέπει να ανατραπεί, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και να διεκδικήσουν πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Την ευθύνη για όλη αυτή την εξέλιξη την αναλαμβάνουν όλα τα αστικά κόμματα. Ο καθένας αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης του. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, που ξύλωναν το πουλόβερ των εργασιακών κατακτήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Η επίκληση από τη μεριά του Υπουργού των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων υπέγραψαν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια δεν αθώνει, ούτε αλλάζει τον βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα των μέτρων που παίρνονται. Απόδειξη αυτής της κοινής στρατηγικής σύμπλευσης των κομμάτων σας είναι η στήριξη του παρόντος σχεδίου νόμου που αφορούν τα νέα όπλα διάσωσης των τραπεζών σκάβοντας το λάκκο των εργαζομένων οι οποίοι και πάλι θα κληθούν να πληρώσουν την κρίση των καπιταλιστών μέσα από νέες ανακεφαλαιοποιήσεις, νέα προνόμια, νέα κίνητρα με πακτολόγηση εκατομμυρίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το κίνημα αλλαγής, το ΜέΡΑ 25, η ελληνική λύση κάνουν κάλπικη αντιπολίτευση και όσο πιο πολύ τσακώνονται τόσο μεγαλύτερη σύγκληση αποδεικνύεται ότι έχουν. Δεν αμφισβητούν την ταξική αντιλαϊκή κατεύθυνση των μέτρων για τη στήριξη του κεφαλαίου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το λαό ένα διαρκές μορατόριουμ και μια αποδοχή της πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Αρκεί να δει κάποιος ότι τα κόμματα αυτά ψηφίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των κυβερνητικών νομοσχεδίων.
Επιχειρεί μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης να καλλιεργήσει κάλπικες, ψεύτικες προσδοκίες ότι τα κονδύλια που πληρώνουν οι λαοί πηγαίνουν και πηγαίνουν συστημένα στους επιχειρηματικούς ομίλους, θα μπορούσαν, λέει, να αξιοποιηθούν και προς όφελος του λαού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη απάτη. Με λίγα λόγια, πάτε όλοι χέρι-χέρι με την Ένωση Τραπεζών, η οποία χαιρετίζει το σχέδιο νόμου, διότι θωρακίζει ακόμα περισσότερο το τραπεζικό σύστημα που αποβλέπει στην ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων να απορροφούν ζημιές καθώς και ανάγκες ανακεφαλοποίησης σε περιόδους κρίσεων. Αυτά λέει η Ένωση Τραπεζών στο υπόμνημα το οποίο έστειλε. Στο ίδιο πνεύμα η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, το Ταμείο Τοπικής Σταθερότητας. Μα αυτούς πρωτίστως εξυπηρετεί. Είναι η κρίκη, είναι γέφυρα στις διευκολύνσεις που παρέχει το αστικό κράτος στο κεφάλαιο. Όσο αλήθεια είναι αυτό λοιπόν που λέει το ΚΚΕ, ότι οι τράπεζες υπάρχουν για να εξυπηρετούν την καπιταλιστική οικονομία για λογαριασμό του κεφαλαίου, και αυτή είναι η όλη έννοια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιοαγορών, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρό τραπεζικό σύστημα, χωρίς το οποίο είναι αδύνατο να υπάρχουν οι μεγάλες επενδύσεις. Αυτό είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όσο και οι σημερινοί, πήραν όλα τα μέτρα για την ανάταξη των τραπεζικών ομίλων. Είτε με τα λεγόμενα προγράμματα της ανακεφαλοποίησης, είτε με νόμους για τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις, που όλα αυτά μαζί σφίγγουν τη θηλιά σε συνθήκες μιας ανεμικής ανάπτυξης που πέρασε, αλλά και σε συνθήκες τέτοιες σαν αυτές που ζούμε σήμερα. Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αντίστροφο, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα είναι αυτοί που συνεχίζουν να πληρώνουν με θυσίες, δίχως τέλος την ενίσχυση των τραπεζών, την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως πλήρωσαν και στη διάρκεια της κρίσης. Το ΚΚΕ έχει αντιταχθεί σε αυτές τις ληστρικές εξυγιάνσεις και επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που προέχει είναι πρώτα απ' όλα οι μικροκαταθέτες, μετά το δημόσιο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των αναδιαρθρώσεων. Οι εξελίξεις αυτής της περίοδου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον λεγόμενο ανασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος. Ήδη τρέχει πρόγραμμα του κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων σε όλη τη χώρα, με ό,τι σημαίνει αυτό για την εξυπηρέτηση του κόσμου, με εκατοντάδες τραπεζοϋπαλλήλους είτε να βρίσκονται σε αργία είτε να δέχονται εκβιαστικές πιέσεις να υπογράψουν οικειοθελείς αποχωρήσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσείς τα δίνετε όλα για όλα. Ανακεφαλοποιήσεις, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το πρόγραμμα Ηρακλής, η γέφυρα 1, η γέφυρα 2, ο πτωχευτικός κώδικας. Όλα αυτά μαζί στηρίζουν τις τράπεζες με κρατικό χρήμα, με δημόσιο χρήμα. Από αυτή την άποψη τοποθετούμαστε αρνητικά στην υπουργική τροπολογία του άρθρου 6 για το πρόγραμμα γέφυρα 2 για τα επιχειρηματικά δάνεια. Εξυπηρετεί τις τράπεζες και τη ρευστότητά τους για να μην έχουν νέα κόκκινα δάνεια και ταυτόχρονα μετατρέπονται σε όμοιροι των τραπεζών οι δανειολήπτες. Η πραγματική ανάσα για τους χρεωμένους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες θα μπορούσε να δώσει η πρόταση του ΚΚΕ αν την αποδέχονταν, αν την αποδεχόσασταν. Φυσικά δεν υπάρχει τέτοιου είδους αυταπάτη. Με κούρεμα τόκων, επιτοκίων, πανωτοκίων, αλλά και του 30% της οφειλής την οποία έχουν για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Οι ισχυρισμοί λοιπόν ότι υπάρχει λύση που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τράπεζες και λαό, προφανώς είναι αστείοι. Οι απαντήσεις είναι δύο, δεν είναι μία. Η μία λέει να πληρώσει ο λαός και η άλλη να πληρώσει το κεφάλαιο. Είναι τουλάχιστον πρόκληση να μιλάει κάποιος στις μέρες μας για πρόβλημα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, όταν όλα τα μέτρα σήμερα και πριν με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως κύριο στόχο την αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος.
με την ανεργία, τα συνεχόμενα οικονομικά φορολογικά κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, με την κατεύθυνση πακτολούδης εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδυτικές δραστηριότητες στην πράσινη οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αλλού. Μόνο ως κοροϊδία και εξαπάτηση μπορεί να ακούγεται στα αυτιά των χιλιάδων βιοπαλαιστών ΕΒΕ που δουλεύουν για να ζήσουν η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος στοχοποιεί τη μεσαία τάξη και ποιος αποκαθιστά τις αδικίες σε βάρος της. Μόνο σαν πρόκληση. Ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε εκείνα τα άρθρα της Υπουργικής Τροπολογίας, είναι τα τρία πρώτα άρθρα της Υπουργικής Τροπολογίας που αφορούν την υλοποίηση μέτρων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στο τέλος Απρίλη, τα οποία είχε διαφημίσει ως μέτρα που ανακουφίσουν τη μεσαία τάξη και βοηθούν στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Ελάχιστα αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και είναι ως επιτοπλίστων προσωρινά. Την ίδια ώρα κατά βάση ωφελούν μεγάλο επιχειρηματίες, για τους οποίους μάλιστα παρέχεται νέα μόνιμη μείωση της φορολογίας. Η κυβέρνηση, ενώ έχει τεράστιες ευθύνες για τα διέξοδα που έχει δημιουργήσει με την πολιτική της σε αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες, αρνείται ακόμα και σήμερα να πάρει μία σειρά μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΚΚΕ και που θα μπορούσαν να είχαν δώσει μια πραγματική ουσιαστική ανακούφιση, όπως η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου, για τη γενναία διαγραφή χρεών και την οριστική κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Είναι και αυτή άλλη μια απόδειξη ότι ο δρόμος της επανεκκίνησης είναι στρωμένος με παχυλές επιδοτήσεις και νέα προνόμια για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για τους επιχειρηματικούς ομίλους και ξεζούμισμα με νέα και παλιά βάρη των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, του λαού γενικότερα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν άλλο δρόμο. Δεν πρέπει να παρασυρθούν απολύσεις που τους εκλουβίζουν στο στρατόπεδο του εχθρού. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από καμιά διαχειριστική εκδοχή που μεταφέρει τα βάρη σε αυτούς. Σε τελική ανάλυση δεν τους ενδιαφέρει η διάσωση των τραπεζών, αλλά η διάσωση της ζωής τους, του βιού τους, της περιουσίας τους, που έφτιασαν αίμα για να την αποκτήσουν και τώρα βλέπουν να τη χάνουν. Η μόνη λύση λοιπόν είναι να πληρώσουν τα βάρη της κρίσης οι τράπεζες, το μεγάλο κεφάλαιο και το κράτος τους και ταυτόχρονα μεταφορά των φορολογικών βαρών στο ίδιο το κεφάλαιο, το μοναδικό κερδισμένο από την κρίση και την ανάπτυξη. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν καλεί τους εργαζόμενους στο ΚΚΕ να παλέψουν και να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα για τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των λαϊκών υπερχρεωμένων οικοκυριών. Ο αγώνας ενάντια στους πληστηριασμούς, όπως και ενάντια στο επικείμενο νομοσχέδιο για την κατάργηση του Οκτάωρου, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης και ενάντια σε όλα τα λαϊκά προβλήματα, πρέπει να σημαδέψει το πραγματικό αντίπαλο. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρξει καμία μα καμία υποχώρηση. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα θυσία των κοινωνικών αναγκών για να αυξήσουν τα κέρδη τους αυτοί. Ο αγώνας πρέπει και μπορεί να φέρει μαχητικά στο προσκήνιο να απαιτηθούν να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες του λαού, όπως το δικαίωμα για σύγχρονη και ασφαλή κατοικία. Και οι δυνάμεις του ΚΚΕ θα μπουν μπροστά και θα οργανώνουν καθημερινά αυτό τον αγώνα. Καλούμε λοιπόν το λαό μαζικά, αποφασιστικά και οργανωμένα να μην αφήσει κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη, να αντιπαλέψει όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του κεφαλαίου, να δυναμώσει το κίνημά του, το ταξικό του κίνημα και να ενισχύσει παντού το ΚΚΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.